Τι έγινε τώρα, τι κάνατε εδώ πέρα? Πήσαμε την ίδια ΔΕΗ. Γιατί? Για τα ακριβά τιμολόγια. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή? Να φτύνουν πάλι το ρεύμα εκεί που ήταν. Πολύ ψηλά σας ήρθε? Πάρα πολύ. Αναγκαστικά πάλι στους δρόμους. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Στους δρόμους. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Αυτά είναι απόρρια της εκάστοτε αγροτικής πολιτικής. Αυτά είναι τα χάλια μας. Δεν μας κοιτάει κανείς. Τι άλλο να σας πω ρε παιδιά. Τι ζητάμε σήμερα? Το ΕΛΓΑ, το ενιγματικό, να αλλάξει στάση. Να έρθει να μας πει τον τρόπο τον οποίο τι θα γίνουν τα πορτοκάλια. Αυτά τουλάχιστον που δεν θα μπορέσουν να μαζευτούν. Είτε για θέμα χρόνου, είτε για θέμα εργοστασίων, ταχυμοποιία. Γεμίσανε. Δεν μπορούνε άλλο. Τι θα γίνει δηλαδή? Πού θα πάνε τα πορτοκάλια? Αυτά που θα μείνουν στο χωράφι, πώς θα αποζημιωθούν? Δεν μας έχει πει κανείς τίποτα. Γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Ξεκινήσανε οι καταγραφές. Οι καταγραφές από τον ΕΛΓΑ δεν έχουν φανεί ακόμα. Είμαστε ακόμα στο ΘΑ. 7.000 αιτήσεις και δυστυχώς είναι στα συρτάρια, σε ένα κομπιουτεράκι, σε ένα εξελάκι και περιμένουνε. Απάντηση καμία. Ποιος θα έρθει ρε παιδιά? Κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν είναι τώρα ο πακετός. Το πρόβλημα είναι ότι υφιστάμαστε πόλεμο χρόνια. Εγκαταλείφθηκε η αγροτιά. Δεν υπάρχει αγροτική πολιτική στην Ελλάδα. Λοιπόν, φτάσαμε σαν διέξοδα. Προειδοποιήσαμε υπουργούς, βουλευτές, τον κύριο Λικουρέτσο του ΕΛΓΑ για το τι έρχεται. Είναι αναχρονιστικοί οι κανονισμοί του. Παθαίνουμε ζημιές κάθε χρόνο. Αυτή τη στιγμή από τα φτάσαμε εκεί που δεν πάει ο κόμπος. Δεν καλύπτουμε ούτε το κόστος παραγωγής. Δεν είναι ο συγκεκριμένος πάγος. Είναι και φέτος το μεγάλο διέξοδο που έγινε και η ζημιά, το πώς θα αποζημιωθούμε. Αλλά εδώ υπάρχει πρόβλημα χρόνιο. Φωνάζουμε και δεν ακούμαστε. Βονή φωόντως εν διερήμο. Δεν μας ακούει κανείς. Είναι θέμα χρόνου να ξεσηκωθούμε και άμα δεν καταλάβουνε θα πέσουν οι κυβερνήσεις, θα χυθεί αίμα σε λίγο. Ο λαός απίφθησε, καταλάβατε. Δεν είμαστε, πεινάμε, είμαστε σε αδιέξοδα, δεν έχουμε να λιπάρουμε, δεν έχουμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς του ρεύματος, δεν έχουμε να διοχετεύσουμε τα προϊόντα μας. Πού θα πάει αυτό άλλο? Πόσο εγκατάλειψη πια? Το νερό το αναβάλουν αντί να το δώσουν στον κάμπο, το στέλνουν στα Ήρια και στα ξενοδοχεία και στο Χρανίδι. Είναι γελοί όλοι τους. Είναι γελοί. Είμαστε ακυβέρνητοι και μόνοι μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, σήμερα κάνουμε μια παράσταση διαμαρτυρίας εδώ στη ΔΕΗ και θα κλείσουμε το δρόμο. Συμμετέχουν 14 αγροτικοί συνεταιρισμοί, ο Αγροτικός Σύλλογος Αργολές μαζί με τον Μπλόκο και ο Σύλλογος Γεωπόνων Καταστημάτων. Είναι συνέχεια των κινητοποιήσεων που έχουν γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα και ζητάμε και από την κυβέρνηση, παρόλο που εχθές έγινε συνάντηση των μπλόκων με την κυβέρνηση, ουσιαστικά δεν έδωσε τίποτα και συνεχίζουμε τον αγώνα με πιο σκληρές κινητοποιήσεις και με διάφορες κινητοποιήσεις, όπως και σημερινή, όπως και την επόμενη εβδομάδα. Ξαναζητάμε
την κατάργηση της ρήτρας προσαρμογής και μείωση του αγροτικού ρεύματος που για να μπορούμε να καλλιεργήσουμε, ειδικά τώρα που είναι και καλλιεργητική περίοδος, είναι δυσβάθμιστο το κόστος. Το αφορολόγητο το πετρέλαιο που η κυβέρνηση το δίνει σε μια σειρά κλάδους και στους αγρότες δεν το δίνει. Το δεύτερο είναι το κόστος παραγωγής με τις αυξήσεις που συνεχίζονται και μέχρι και σήμερα όσον αφορά τα αγροεφόδια. Κατάργηση του ΦΠΑ και επιδότηση των ζωοτροφών και των λιπασμάτων και των αγροεφοδίων. Για τον πάγο ζητάμε και άμεση προκαταβολή να δοθεί και να αλλάξει μέχρι τέλος Μαρτίου να δοθεί. Εμείς λέμε και να δώσει 200 ευρώ το στρέμμα άμεσα μέχρι να βγουν και οι εκτιμητές, μέχρι να ολοκληρωθεί το ποσό, αλλά πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός αποζημίωσης του ΕΛΓΑ, γιατί είναι αναχρονιστικός και πραγματικά δεν αποζημιώνει στο 100% των καταστροφών. Τέταρτον, ζητάμε εγγυημένες τιμές που να διασφαλίζουν το κόστος παραγωγής και να μπορούμε να θρέψουμε και την οικογένειά μας, γιατί φανταστείτε με τα κόστη τόσο τεράστια, τις τιμές του ίδιου, καταλαβαίνετε τη συμπίεση που δεχόμαστε. Και ένα πέμπτο ζήτημα, ζητάμε όσον αφορά τη συνέχιση του αγροτικού ρεύματος, απλοποίηση διαδικασιών. Σήμερα κάνουμε μια συγκέντρωση εδώ και έχουμε και συνέχεια, γιατί τα μπλόκα θα πάμε με άλλες μορφές. Αυτό αποφασίσαμε για πανελλαδικά και σιγά σιγά αποχωρούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι αναστέλνουμε τη σημαία του αγώνα. Ξέρετε και γνωρίζω ότι η κινητοποίηση στα προβλήματα είναι χρόνια, αλλά η κινητοποίηση είναι όλη τη χρονιά με διάφορους τρόπους. Υπάρχει μια μορφή πάλι είναι τα μπλόκα, αλλά φυσικά και με άλλους τρόπους, όπως κινητοποίησεις, αποκλεισμούς, για να μπορούμε τέλος πάντων και να αναδείξουμε το πρόβλημα και να πιέσουμε πραγματικά την κυβέρνηση, γιατί πρέπει να πιεστεί και σήμερα η κυβέρνηση και με τον αγώνα μας να αναγκάσουμε την κυβέρνηση να συρθεί στο διάλογο, ώστε πραγματικά να δώσει ανακούφιση πάνω στα προβλήματα. Και δεν λέμε κάτι παραπάνω, ζητάμε να παραμείνουμε στα χωράφια μας, ζητάμε να καλλιεργήσουμε και πάνω σε αυτά ζητάμε να πάρει θέση η κυβέρνηση. Είμαστε εδώ και συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των αγροτών. Τα αιτήματα είναι όχι μόνο δίκαια, αλλά και ζωτικά για την επιβίωση των αγροτών και για να συνεχίσει αυτό ο τόπος να παράγει, να καλλιεργείται. Κάτι που έχει συνέπειες τόσο στον αγροτικό κόσμο, όσο και στην τοπική οικονομία, όσο και παραγωγική δυνατότητα της χώρας. Νομίζω είναι αυτονόητα τα αιτήματα της κατάργησης της ρήτρας αναπροσαρμογής στο ρεύμα, ένα βασικό παράγοντα του κόστου παραγωγής. Δεύτερον, να υπάρχει μια ενίσχυση στα εφόδια. Το βιώνουμε και εμείς ως καταστήματα τις τεράστιες αυξήσεις που υπάρχουν, που μαζί με τα υπόλοιπα δημιουργούν ένα ασφυκτικό κλίμα για τους παραγωγούς. Και τρίτον, το θέμα των μεγάλων ζημιών που έχουν γίνει, που θα πρέπει άμεσα να υπάρχουν δίκαιες και πραγματικές αποζημιώσεις αγρότες για να μπορούν να συνεχίσουν να καλλιεργούν. Τα προβλήματα είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Ο αγροτικός κόσμος, μεγάλο κομμάτι, τίνει προς την εγκατάλειψη ή την υποκαλλιέργεια, κάτι που θα έχει μεγάλες συνέπειες για την περιοχή και για τους ανθρώπους. Το φοιτικό κεφάλαιο που μας έχει υποστεί ζημιά, γιατί για οπόνη έχετε δει τι γίνεται. Υπάρχουν περιοχές που έχει υποστεί ζημιά και το φοιτικό κεφάλαιο και γι' αυτό πρέπει να ξεκινήσουν διαδικασίες, να υπάρχουν αποζημιώσεις και για αυτό. Από εκεί πέρα υπάρχουν όλα τα ζητήματα που σας είπαν και η παραγωγή, σε σχέση με την παραγωγή η οποία υπέστη μεγάλη ζημιά και άρα υπάρχει μια μεγάλη τεράστια μείωση του εισοδήματος των αγροτών. Αν αυτό συνδυαστεί με την πολύ μεγάλη αύξηση του κόστου παραγωγής, δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας και απειλούνται πολλά χωράφια και πολλές οικογένειες να μην μπορέσουν να καλλιεργήσουν. Χθες έγινε μια συγκέντρωση των αγροτικών συνεταιρισμών της Αργολίδας μαζί με το κτηνοτροφικό. Συζητήκαν τα φλέγον θέματα στον αγροτικό τομέα και πήραμε τις αποφάσεις. Σήμερα μια παράσταση διαμαρτυρίας στη ΔΕΗ, γιατί δεν μας καλύπτει η απόφαση της κυβέρνησης για μείωση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Θέλουμε κατάργηση, γιατί είναι μια κοροϊδία. Όλο αυτό το σκηνικό που στείνεται είναι μια κοροϊδία. Να επανέλθει το ρεύμα στις αρχικές τιμές του Αυγούστου, όταν πέρανε τις αποφάσεις ερήμην μας, χωρίς κανένα να ρωτήσουν και βάζανε τις ρήτρες αναπροσαρμογής. Αυτοί να λύσουν το θέμα τώρα, γιατί πλέον πάμε για εγκατάλειψη της καλλιέργειας. Θα έρθει πείνα, θα έρθει πείνα. Θυμηθείτε, κρατήστε το αυτό και θα τα δείτε. Δεν θα καλλιεργηθεί τίποτα στην Ελλάδα και έρχονται δύσκολα χρόνια. Τώρα, όσον αφορά τη ζημιά που έχει γίνει στον ομό, εμείς αποφασίσαμε και θα ζητήσουμε την Τρίτη που θα καλέσουμε όλο τον κόσμο, όλους τους παραγωγούς, γιατί 7.000 παραγωγοί με τις οικογένειές τους έχουν κάνει δήλωση για καταστροφή του προϊόντος τους. Να είναι παρόντες στην Ομαρχία, στον πολιτικό προϊστάμενο του νομού, να ζητήσουμε άμεσα συνάντηση με τον καινούριο υπουργό και με τον διοικητή του ΕΛΓΑ. Πρέπει να δοθούν αποζημιώσεις εξπρές μέχρι τέλος Μαρτίου, για να μπορεί ο κόσμος να πάρει μια ανάσα και να πληρώσει τους λογαριασμούς. Δεν συζητάμε για καλλιέργεια, θα δούμε και τι θα γίνει και με τα λοιπάσματα.
και με τα εφόδια. Αυτή τη στιγμή ζητάμε να έχουν τις αιτήσεις και τις δηλώσεις express αποζημίωση, άμεση προκαταβολή, 40% ζημιά και δηλωθείς απαραγωγή και από εκεί και πέρα να κάνουν ό,τι ελέγχους θέλουν, ό,τι εξατομικεύσεις, ό,τι τους λέει ο κανονισμός, να μην αποφύγουν όμως να βοηθήσουν τον κόσμο. Γιατί έρχονται... Με βάση αυτά που έχουν δηλωθεί και με τις προβλεπόμενες παραγωγές και με τις παραγωγές των προηγούμενων ετών, εκεί είναι περίπου. Γι' αυτό λοιπόν η απαίτησή μας είναι οι προκαταβολές να στηριχτούν πάνω σε αυτούς τους δύο, αριθμούς. Καταλάβατε, είναι μια λύση που θα ανακουφίσει προσωρινά μέχρι να γίνουν τα πορίσματα. Γιατί αν πάμε με τον Υπουργό να λέει άμεσα τέλος καλοκαιριού, με τον Υφυπουργό να λέει αφού ολοκληρωθούν και να δώσει μια προκαταβολή, καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος υποφέρει, δεν αντέχει. Καταλάβατε. Λοιπόν, σήμερα οι αγρότες συγκεντρωθήκαν εδώ με αφορμή το ρεύμα, το κόστος ρεύματος και τον παγετό. Τα αιτήματα και τα δύο είναι διαχρονικά και αιτιοποιημένα και τοποθετημένα στον ΕΛΓΑ. Για το κόστος ρεύματος, εμείς ζητάμε βεβαίως τη ρήτρα αναπροσαρμογής να καταργηθεί, γιατί ιδίως για ορεινές περιοχές που οι ιωτρήσεις είναι μεγάλες και είναι βαθύ το κόστος είναι πολύ μεγάλο. Πρέπει λοιπόν και εκεί να καλυφθεί με ποιο τρόπο, μείωση κόστου λέμε. Π.χ. να επιδοτήσει φωτοβολταϊκά. Οι εκτάσεις στην Αργολίδα είναι μικρές. Μπορεί να μην μπορούμε σχέδια βελτίωση να επιδοτηθεί ένα παράδειγμα αυτό. Δεύτερον, στον πάγο. Στον πάγο είναι αδιανόητο να πληρωνόμαστε το 70% όταν έχουμε καλλιεργήσει, όταν πρέπει να μαζέψουμε τα προϊόντα και πρέπει να τα πάμε. Εκεί λοιπόν πρέπει να πεζομιωνόμαστε 100%. Άλλο να γίνει ο πάγος στο άνθος και να μας πει δεν έχετε κάνει κάποια έξοδα. Δεύτερον, όταν πληρώνουμε την ασφάλεια, η ασφάλεια ασφαλίζουμε όλο των ποσών. Και σε κάθε παραγωγό στο ΟΣΔΕ πίσω, αν το κοιτάξει, λέει πόσο είναι η ασφάλεια όταν έχει 100% ζημιά. Έρχεται το ΕΛΓΑ και λέει δεν κάνει και 50 κιλά, κάνει 20. Ρε φίλε, γιατί με ασφαλίζεις για αυτό το ποσό και δεν με πληρώνεις γι' αυτό? Εφόσον δεν έχουμε ασφαλίσει, πρέπει να πληρωνόμαστε γι' αυτό. Λοιπόν, αυτά είναι τα δύο κύρια αιτήματα. Σήμερα συγκεντρωθήκανε όλοι οι αγροτικοί σύλλογοι, οι συνεταιρισμοί του νομού Αργολίδας, ο Σύλλογος Αγροτοκτηνοτρόφων και ο Σύλλογος Γεωπόνων. Κύριο θέμα είναι το θέμα του κόστους παραγωγής των προϊόντων μας, που δεν αντέχουμε άλλο πλέον, ούτε μπορούμε να καλλιεργήσουμε, αλλά ούτε μπορούμε να συντηρήσουμε τις οικογένειές μας. Ζητάμε την κατάργηση της ρήτρας από τη ΔΕΗ, διότι δεν γίνεται με αυτό το κόστος του ρεύματος να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε, και έχουμε και άλλα αιτήματα μαζί συνολικά τα οποία θα τα παραθέσουμε, και επιτέλους μία φορά πρέπει να κοιτάξει η κυβέρνηση να κάνει ένα διάλογο μαζί μας ουσιαστικό, να βρούμε κάποιες λύσεις. 5 πάνω ένας, 5 κάτω άλλος, αλλά να μας βοηθήσουν. Δεν γίνεται άλλο πια. Θέλω να κάνω μία καταγγελία. Είμαι ο Γκόνης από την Γκάντζα και το Αραχνέο έχει καεί στις 25 Ιουλίου. Καήκανε γύρω στις 800 ελιές και δεν μας αποζημιώνουν. Εχθές μου είπανε ότι δεν μας έχουν βάλει στο πρόγραμμα της αποζημίωσης εμάς. Από τον Αύγουστο και μετά θα αποζημιώσουν. Μίλησα με τον υπεύθυνο του ΕΛΓΑ και μου είπε ότι δεν μας έχουν βάλει στο πρόγραμμα. Γιατί οι δήμαρχοι και οι δύο, και της Επιδαύρου και του Ναυπλίου, δεν μπήκανε να κάνουν καταγγελία. Πήγαμε στον αντιπεριφερειάρχη, μαζί τους αντιπεριφερειάρχης κάναμε αιτήσεις, τις έχουν εκεί και τις κρατάνε, δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως. Είναι μια καταγγελία που ζητάμε, είναι γύρω στις 800 ρίζες ελιές που έχουν καεί στην περιοχή μας. Δεν ασχολείται κανένας. Ζητάω τη συμπαράσταση όλου του κόσμου να διεκδικήσουμε τις ελιές μας. Ευχαριστώ.